Νωρίτερα από ό,τι αναμένονταν, καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος στους δικαιούχους. Πότε θα δοθεί η δεύτερη? Στις 31 Μαρτίου αντί της 17ης Φεβρουαρίου ορίστηκε η ημερομηνία των αρχαιρεσιών και της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ποιος είναι ο λόγος της αλλαγής αυτής? Εκδήλωση αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι παρουσίασε χθες το βράδυ σε Κοσμικό Κέντρο της Ορεστιάδας ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλλων. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους νωρίτερα από ό,τι αναμένονταν. Η δεύτερη δόση υπολογίζεται ότι θα καταβληθεί τον Ιούνιο. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν κάνει αίτηση, αλλά δικαιούνται επιδόματος, δεν θα το χάσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τον Απρίλιο. Νωρίτερα καταβλήθηκε η πρώτη δόση του πετρελαίου θέρμανσης στις 6 και 7 Φεβρουαρίου, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα πιστώνονταν οι λογαριασμοί των δικαιούχων στις 15 Φεβρουαρίου. Ενώ είχε υποθεί ότι θα καταβληθούν τα χρήματα για το επίδομα στις 15 Φεβρουαρίου, ήδη έχουν καταβληθεί από τις 6 με 7 Φεβρουαρίου. Έχουν μπει δηλαδή τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Για όλους αυτούς που είχαν κάνει αίτηση και είχαν παραλάβει πετρέλαιο μέχρι και 15 Ιανουαρίου. Όλοι οι δικαιούχοι ας ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για να δουν εάν πιστώθηκε όντως το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Εάν δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί με το επίδομα θέρμανσης, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν επανεξέταση των στοιχείων της αίτησης και να καταθέσουν ξανά με τις διορθώσεις την αίτηση, όπως υποστηρίζει η πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή. Εάν δεν έχει πιστωθεί, καλό είναι να κάνουν έναν έλεγχο την αίτηση που έχουν κάνει με τα στοιχεία της αίτησης, δηλαδή τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής ή την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, αν είναι σωστή, όπως και το αφημί. Και να κάνουν μια αντιπαραβολή με τις αποδείξεις του πρατηριούχου. Έτσι θα είναι σίγουροι ότι όντως είναι σωστά τα στοιχεία και αν τυχόν και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, ας επικοινωνήσουν με τον πρατηριούχο, μήπως και έχει κάνει κάποιο λάθος ο πρατηριούχος. Αλλά μπορεί να είχε κάνει λάθος και ο ίδιος ο καταναλωτής. Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος και έχει κάνει λάθος ο καταναλωτής, έχει τη δυνατότητα να μπει ξανά και να διορθώσει την αίτηση που είχε κάνει. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να έχει γίνει δεκτή η αίτηση από τον η αίτηση του καταναλωτή. Όσοι παρέλαβαν πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις 15 Ιανουαρίου θα πληρωθούν τη δεύτερη δόση του πετρελαίου θέρμανσης τον Ιούνιο. Όσοι παίρνουν πετρέλαιο μετά από τις 15 Ιανουαρίου, συνήθως καταβάλλεται η δεύτερη δόση γύρω στον Ιούνιο. Ακριβή ημερομηνία δεν ξέρουμε ακόμη. Όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση ενώ δικαιούνται το επίδομα, δεν χάνουν τα χρήματά τους. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση. Κάποιοι καταναλωτές να μην έχουν κάνει καν αίτηση για το επίδομα πετρέλαιο θέρμανσης. Ό,τι πετρέλαιο και να έχει πάρει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, σε περίπτωση που δικαιούται, δεν τα χάνει αυτά τα χρήματα. Απλά, αν κάνει αίτηση τώρα ή μπορεί να την κάνει και σε μία εβδομάδα και σε δύο, πάντως σίγουρα μέσα στην περίοδο μέχρι τον Απρίλιο, πριν να λήξει η περίοδος του πετρέλαιο θέρμανσης και την κάνει αίτηση και γίνει δεκτή η αίτησή του, τότε όλα αυτά τα χρήματα που έχει, όλα τα πετρέλαια που έχει καταναλώσει, θα πιστωθούν τα χρήματα όλα μαζί με την επόμενη δόση τον Ιούνιο. Να υπενθυμίσουμε ότι η επιδότηση που έχει δοθεί είναι 16 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή την εποχή πωλείται προς 1,05 λεπτά το λίτρο. Εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, δεν δικαιούμαι απολύτως τίποτα. Πετρέλαιο. Αλλά καλοριφέρ. Αλλά δεν κάνουμε αίτηση γιατί δεν δικαιούμαστε. Πετρέλαιο, αλλά δεν δικαιούμαστε. Είμαστε υψηλόμιστοι. Στις 31 Μαρτίου μετατέθηκαν οι προγραμματισμένες για τις 17 Φεβρουαρίου αρχαιρεσίες και η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τις εγγραφές μελών είναι ο λόγος της αλλαγής ημερομηνίας, ώστε να προλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εν δυνάμει εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να κάνουν την εγγραφή τους. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για εγγραφή μελών
στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση είχε προγραμματιστεί για τις 17 Φεβρουαρίου. Με την αλλαγή θα γίνει στις 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που βγήκε στις 8 Φεβρουαρίου, την Παρασκευή και ενημερωθήκαμε όλοι, το Κεντρικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λόγω της μεγάλης παρουσίας και προσέλευσης του ενδιαφέρον του κόσμου να δηλώσει συμμετοχή και να κάνει την εγγραφή του τις τελευταίες μέρες και ώρες πριν τις εκλογές, δηλαδή μέχρι 7 Φεβρουαρίου που ήταν το όριο, αποφάσισε μετά από συνέλευση που έκανε ότι καλό είναι να δοθεί και άλλος χρόνος ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να πάρουν και να κάνουν την εγγραφή τους. Οπότε η νέα ημερομηνία διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών ορίστηκε η 31η Μαρτίου του 2019, οπότε με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε η κεντρική διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να δοθεί περισσότερος χρόνος, οπότε όσοι δεν έχουν προλάβει για τους δικούς τους λόγους να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εγκαίρως, να το κάνουν στις επόμενες μέρες και να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Πολύ ελπιδοφόρο είναι το γεγονός της αύξησης όσων θέλουν να εγγραφούν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Εγώ βλέπω ότι πραγματικά αρχίζει ο κόσμος να βλέπει θετικά, γιατί πλέον θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά με τη γνώμη του και με την ψήφο του στα τεκτενόμενα στον Ερυθρό Σταυρό. Οπότε αυτό εννοείται ότι ερμηνεύεται ως θετικό και βλέποντας ότι υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον, κρίθηκε από την κεντρική διοίκηση καλό να δοθεί περισσότερος χρόνος, οπότε κάποιοι να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Εάν δεν αλλάξει κάτι με την προκήρυξη των αρχαιρεσιών, οι όροι θα παραμείνουν ίδιοι. Επειδή υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με την κεντρική διοίκηση, οτιδήποτε άλλο θα αλλάξει ή θα παραμείνει, δεν ξέρω αν θα μας δώσουν κάποιες καινούργιες οδηγίες. Προς το παρόν ισχύουν τα πάντα, ό,τι έχουμε ήδη πει. Και αν αλλάξει κάτι, φυσικά θα ενημερώσουμε τόσο τα μέλη μέσω της τηλεόρασης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ένα καινούργιο δελτίο τύπου και είμαστε σε επαφή συνεχώς. Θα ήθελα να καλέσω όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και για τις δράσεις του, που αγκαλιάζουν όλους τους συμπολίτες μας, να έρθει κοντά στο τμήμα μας, να έρθουν όλοι κοντά στο τμήμα μας, να γραφτούν μέλη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Ενώ δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προχωρήσει τις νομικές διαδικασίες για την διεκδίκηση επιστροφής δώρων, απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ορθά καταργήθηκαν τα δώρα ύψους 800 ευρώ στις συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ, φαίνεται ότι αφήνει ένα παράθυρο για την επιστροφή των δώρων με μικρότερα όμως ποσά. Σενάρια για την επιστροφή των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους έρχονται και πάλι στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, κρυφή βόμβα για ενδεχόμενη επαναφορά των δώρων σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς του δημοσίου, με ποσά ακόμη και τις τάξεις των 250 και 300 ευρώ, πολύ πιο κάτω δηλαδή από τα 800 και τα 1000 ευρώ ετησίως που έπαιρναν πριν από την κατάργησή τους το 2013, αποκαλύπτεται μέσα από την τελευταία απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Με την απόφαση αυτή που έβγαλε η Ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, οι δικαστές έκαναν ότι ορθά καταργήθηκε το δώρο των 800 ευρώ στους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ. Παράλληλα, όμως, την παράγραφο 8.3 της απόφασης προσδιορίσαν ως ένα βαθμό και το τίμημα γενέστε από την νομοθετική πλευρά, λέγοντας ότι δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνική, ούτε από τη διεθνή ένωμη τάξη δικαίωμα σε συντάξεις ή παρακολουθήματα αυτών συγκεκριμένου ύψους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλαφόν στα όρια, αν αποφασιστεί να επιστραφούν τα δώρα. Παίζουν διάφορα σενάρια, από το να κάνουν στα πλαίσια ενός παζαριού και μειοδοσίας ή πλειοδοσίας όπως θέλει στο πάρει ο καθένας, να δώσουν τον ένα χρόνο τον τελευταίο, να φέρουν νόμο που να από 1η-1η του 19 να επαναφέρει τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Παρατήματος ΑΔΔΗ Εύρου Παναγιώτη Τσίρτσι, δεν αποκλείεται, αν επιστρέψουν τα δώρα, να καταργηθούν άλλα επιδόματα. Παράλληλα όμως, εάν γίνει κάτι τέτοιο, ακούγεται ότι ή θα είναι με μειώσεις και κουτσουρεμένο εν ολίγης τα δώρα αυτά και το επίδομα, ή αν είναι στο χιλιάρικο όπως θα έπρεπε να είναι τα τελευταία χρόνια, αυτό θα γίνει
εις βάρος κάποιων άλλων επιδομάτων, ίσως ακόμα και των οικογενειακών επιδομάτων και τέκνων. Πληροφορίες εκεί δηλαδή συγκλίνουν. Ο κ. Τσίρτσης τονίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν την επιστροφή των δώρων. Τα δώρα Χριστουγέννων ήταν ένας μισθός και πλέον ήταν για όλους συνολικά για όλη τη χρονιά στο χιλιάρικο. 500 για τα Χριστούγεννα, 250 για το Πάσχα και 250 για το επίδομα αδείας του καλοκαιριού. Αυτό τώρα το διεκδικούμε μέσω της δικαστικής οδού, με αγωγές που προσφεύγουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και καλά θα είναι να προσφύγουν μέχρι να καθαρογραφεί και να ανακοινωθεί η απόφαση από το ΣΤΕ, η οποία λογικά θα αναφέρεται στο γεγονός ότι θα δικαιώνονται όσοι θα έχουν προσφύγει μέχρι εκδόσεως της απόφασης με 11 μέσα. Μια ξεχωριστή βραδιά απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Ορεστιάδας, που για δεκαετίες δραστηριοποιείται με επιτυχία στην περιοχή, με αξιόλογες και ποικίλες εκδηλώσεις. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τη χοροδία του Απόλλωνα να ανεβάζει τη διάθεση για χορό και διασκέδαση. Από κριάτικο χορό αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι διοργάνωσε ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλλων Ορεστιάδας χθες το βράδυ. Η προσέλευση των μελών και των φίλων του Συλλόγου ήταν μεγάλη και η διάθεση όλων ανεβασμένη. Εκ μέρους του ΔΣ και των χοροδών του Απόλλωνα αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε απόψε στο ετήσιο αποκριάτικο χορό μας, ρεμπέτικη βραδιά, μια και την ερχόμενη Κυριακή αρχίζει το Τριώδιο. Εμείς τραγουδούμε γιατί συμφωνούμε και οι άνθρωποι έρχονται κοντύτερα αφού με τη μουσική καταργούνται όλα τα σύνορα και τα βάθη και χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα σφάλμα. Έτσι η χοροδία μας έχει παρουσία στον τόπο μας, αλλά είναι και κράχτης της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας. Η δική σας παρουσία και η προσφορά στις εκδηλώσεις μας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Με όχημα τη μουσική, τα μέλη της χοροδίας Απόλλων ταξίδεψαν τους παρευρισκόμενους σε ωραίες εποχές, ερμηνεύοντας αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια, όπως και η μαέστρο της χοροδίας Άννη Ροροπούλου με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Έρχονται και στην Ελλάδα τα συμφόλια κινητής με απεριόριστο χρόνο, μια ευρωπαϊκή τάση και πρακτική των εταιριών, η οποία έρχεται στη χώρα μας με κάποια καθυστέρηση λόγω της κρίσης. Αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία. Έρχονται αλλαγές στα συμβόλαια της κινητής τηλεφωνίας. Η νέα τάση αφορά στο χτίσιμο των συμβολέων με βάση τον όγκο δεδομένων
που χρησιμοποιούν οι χρήστες και όχι τον αριθμό των κλήσεων. Γι' αυτό οι ιδιοκτήτες κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να προσέχουν τον όγκο των δεδομένων που κατεβάζουν από το κινητό και όχι τα λεπτά της ομιλίας τους. Αυτό διότι με βάση τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, με τη χρήση smartphones αλλά και apps όπως Viber και WhatsApp, έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη χρήση κινητών τηλεφώνων, γεγονός που έχει διαπιστώσει και ακολουθεί η αγορά κινητής τηλεφωνίας. Με το νέο σύστημα θα υπάρχει ανώτατο όριο χρήσης λεπτών σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, το ανώτατο πλαφόν θα είναι μεγάλο και έτσι οι χρήστες δύσκολα θα το ξεπερνούν. Αντιθέτως, το πιο οριοθετημένο θα είναι το όριο για τον όγκο δεδομένων. Η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο προσφορών στη μάχη για την επικράτηση ανάμεσα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.